Θα ήθελα να το αφιερώσω στους Έλληνες πολιτικούς αυτό. Όταν έρχεται η ώρα για εκλογές, μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό Οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει 4 παιδιά, υπουργίνα Γεωργίας την Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας την Αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή, που διδάσκει με ροδούλη τα παιδιά μας και τα λόγια του χαϊδεύουνε τα αυτιά μας. Και πρωθυπουργό βεβαίως θα έχω εσένα που είσαι νέος, κάθε μέρα να ταχώνεις, κάθε στότα να μην σηκώνεις. Και πρωθυπουργό βεβαίως θα έχω εσένα που είσαι νέος, κάθε μέρα να ταχώνεις, κάθε στότα να μην σηκώνεις. Υπουργό για της υγείας το γιατρό, στο Ιράκ που είχε φύγει για καιρό, υπουργό εξωτερικών το ποιητή, που μιλά για της Ελλάδας την πνοή. Υπουργό πολιτισμού γέρο ζωγράφο, ομορφιές που ζωγραφίζει μες στο πάρκο, και υπουργό για το Αιγαίο το ψαρά, που δεν ξέρει τι να κάνει στη στεριά. Υπουργό δικαιοσύνης κάποιο Γιάννη, που συγχώρεσε το Γιάννη τον Αγιάννη, και υπουργό εσωτερικών μία μητέρα, που αγωνίζεται στο σπίτι όλη μέρα. Και πρωθυπουργό βεβαίως θα έχω εσένα που είσαι νέος, κάθε μέρα να ταχώνεις, κάθε στότα να μην σηκώνεις. Και πρωθυπουργό βεβαίως θα έχω σένα που είσαι νέος, κάθε μέρα να ταχώνεις, κάθε στότα να μην σηκώνεις.